Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Πάπα Χρήστο μας. Είναι η μέρα Παρασκευή και τον έχουμε μαζί μας βεβαίως για να μας πει την καλημέρα του. Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, μωρά, καλημέρα. Καλημέρα. Αιώνια ημίου στην Ελισάβετ, φεύγει κόσμος. Άλλωστε αυτός είναι ο δρόμος μας και μακάρι να έχουμε τα χρόνια της. Αυτό ακριβώς, η φυσιολογική συνέχεια της ζωής είναι αυτή, 96 χρόνια ζωής. Μακάρι, μακάρι όλος ο κόσμος να μπορούσε να φτάσει σε αυτή την ηλικία χωρίς προβλήματα υγείας, να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και να μην ακούμε θανάτους μικρών παιδιών. Αυτή δεν είναι φυσιολογική συνέχεια της ζωής. Φυσιολογική συνέχεια της ζωής είναι να πάμε να φτάσουμε μέχρι τα γυρατιά. Ναι. Αυτό είναι το τραγικό, τα παιδάκια που φεύγουν. Και ας κάνουμε αυτό όντως στην ευχούλα να μην υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Όλοι να φεύγουμε στη σειρά μας. Οι γονείς και μετά οι υπόλοιποι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Παπα Χρήστο μου, πώς είσαι, τι κάνεις, πες μου. Δεν ακούω σήμερα. Σήμερα δεν ακούμε καταιγίδες όπως την προηγούμενη φορά. Όχι, όχι. Έχει έναν υπέροχο ήλιο με υπέροχη δροσούλα. Αλλά ήρθα χτες το βράδυ, διότι ήμουν Αθήνα και πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα. Είχα πάει να μιλήσω στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε το Φεστιβάλ Βιβλίου, γιατί νομίζω για 2 χρόνια τώρα δεν έγινε. Δεν διεξήχθηκε και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το φεστιβάλ και πολύ μεγάλο αυτό που γίνεται στο Ζάπιο. Και να πω και το πιο ωραίο, κοντά στα 300 περίπτερα, είναι ένας αριθμός ρεκόρ που είπαν οι διοργανωτές. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, τόσο κόσμο που δεν χωρούσαν οι διάδρομοι να χαζεύει ο κόσμος τα βιβλία. Γιατί τα βιβλία, μωρέ, είναι φως. Έτσι ακριβώς. Είναι φως στην ψυχή, στο μυαλό, στον άνθρωπο. Μακάρι τα βιβλία να τα διαβάζουμε, να βρίσκουμε χρόνο, είναι όμορφο. Ανοίγουν ορίζοντες, ανοίγουν πράγματα μέσα μας. Και όσο περισσότερο διαβάζει κάποιος, τόσο περισσότερο μαθαίνει. Έτσι ακριβώς. Και τόσο περισσότερο ομορφιές γεμίζει μέσα. Ξέρεις, Παπά Χρήστο μου. Και τόσο πιο δύσκολα τον κοροϊδεύουνε μετά. Διότι αν άνθρωπος ξέρει, έχει μάθει, έχει διαβάσει, έχει φωτίσει το μυαλό του, δεν τον κοροϊδεύουν εύκολα εκεί στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Ως ένας από τους στόχους μου, Παπα Χρήστο μου, τη νέα χρονιά, είναι αυτός να διαβάζω περισσότερο. Δηλαδή, είχα βάλει μέσα στο μυαλό μου και έλεγα πρέπει να διαβάζω τουλάχιστον, θέλω μάλλον, όχι πρέπει, θέλω να διαβάζω 10 σελίδες περίπου έτσι κάθε βράδυ. Τώρα έθεσα στόχο να πάω περισσότερο από τις 10 σελίδες κάθε βράδυ. Τέλεια, μπράβο, μπράβο Λπιδάκη. Ναι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και εγώ το κάνω, έχω στο κομωδίνο μου δίπλα πάντα βιβλία και το πρωί που θα ξυπνήσω και το βράδυ πριν κοιμηθώ. Ό,τι ώρα και αν είναι θα διαβάσω, έτσι έχουν μάθει και τα παιδιά μου. Και τα παιδιά μου από μικρά πηγαίνανε στις εκδόσεις εδώ, στους εκδοτικούς οίκους και διαλέγανε τα ίδια βιβλία να διαβάσουν. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι γονείς τα παιδιά τους από μικρά τη σημασία και την αξία του βιβλίου. Όταν είχα το μεγάλο συσίτιο στη Θεσσαλονίκη, το συσίτιο των Αστέγων εκεί στην Πόντου, κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, είχε τεράστιους χώρους και έτσι ήταν μεγάλος ο χώρος του. Και είχαμε ρίξει ένα σύνθημα να μαζεύουμε τα βιβλία των ανθρώπων που δεν τα χρειάζονται στο σπίτι. Φεύγουν στο εξωτερικό, δεν είχαν που να αφήσουν βιβλιοθήκες, μικρές, μεγάλες κτλ. Είχαμε μαζέψει μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 3.000 τόμους. Αλήθεια! Και όλα αυτά μετά τα διοχετεύσαμε σε ιδρύματα, μέχρι και στις φυλακές στείλαμε. Και στις φυλακές το βιβλίο είναι πιο χρήσιμο από παντού.
Διότι οι άνθρωποι εκεί μέσα με τον εγκλισμό που έχουν, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Και διαβάζουμε, μιλάω με ανθρώπους που πέρασαν από εκεί, το τι διάβασμα έριξε ο παπά και το τι προσευχή έμαθα να κάνω δεν λέγεται. Για φαντάσου. Το βιβλίο λοιπόν, και επειδή έχω ασχοληθεί με τα βιβλία και σε εκδόσεις, γιατί έκανα επιμέλεια εκδόσεων για την επιβίωσή μου ως φοιτητής. Είχαμε φτιάξει ένα συνεργείο φοιτητών, οι οποίοι παίρναμε τα βιβλία που τυπώνονταν ναι. και έκαναν επιμέλεια της εκδόσης, τα λάθη, τα στραβά, τα τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, για να βγαίνει ένα βιβλίο όμορφο, καλά στημένο, χωρίς καθόλου ορθογραφικά, συντακτικά κτλ. Και έκανα αυτή τη δουλειά και μ' άρεσε πολύ. Είναι δεκάδες τα βιβλία στην Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή που φέρουν το όνομα επιμέλεια εκδόσεων Χρήστος Μίτσιος. Όντως, δηλαδή το να διαβάζεις βιβλία, το να είσαι μέσα στα βιβλία γενικότερα και υπάρχουν τόσα μα τόσα πολλά βιβλία, εκατομμύρια βιβλία που μπορεί ο καθένας να διαβάσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Έτσι, μπορεί να αρχίσει ένα βιβλίο και να το σταματήσει, γιατί δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον για να συνεχίσω να το διαβάζω. Αλλά υπάρχουν τόσα άλλα βιβλία που ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Τα πάντα. Και σήμερα υπάρχουν τα πάντα, παλιά και καινούργια βιβλία. Μιλάμε για κοντά 300 εκδόσεις ήταν στο φεστιβάλ. Από 50, 60, 100, 200 βιβλία ο κάθε εκδότης που είχε εκεί, για φαντάσου πως χιλιάδες βιβλία ήταν σε αυτό το φεστιβάλ. Να πω όμως κάτι, Ελβιδάκη, έχω κάτι παιδιά εδώ που μπαίνουν, βγαίνουν στην παρέα μας. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο έχω βιβλιοθήκη εδώ στο γραφείο μου, μεγάλη. Ναι. Μπαίνει κάθε φορά και τραβάει βιβλία και τα παίρνει μαζί της. Στην αρχή είχα μια απορία. Το κοριτσάκι είναι δημοτικό ακόμα. Α, μικρούλικο. Είχα μια απορία. Τι τα κάνει. Και λέω, βρε μαράκι μου, έτσι τα χαζεύεις. Και μου λέει η μαμά της, τα διαβάζει όλα. Όλη τη βδομάδα, όλες τις μέρες, διακοπές, όπου και αν πάει, πάντα έχει εδώ στη μασχάλη της βιβλία που τα κουβαλάει. Και μπορεί να διαβάζει και 3-4 βιβλία ταυτοχρόνως, δηλαδή άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Τα αφήνει στην άκρη, αρχίζει. Διαβάζει. Κάθεται εδώ στην παρέα μας. Παιδάκι του δημοτικού. Παιδάκι του δημοτικού, ναι. Μπράβο. Ναι. Θα προσπαθήσω μία μέρα να στη φέρω να μιλήσουμε. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι τέτοια παιδιά πρέπει να τα δείχνουμε, να είναι παράδειγμα. Έτσι. Να είναι τρέλα. Και είναι τόσο χαριτωμένο, τόσο ζουζούνι, τόσο υπέροχο παιδάκι, που εγώ τρελαίνω όταν το βλέπω και κυρίως να μπαίνει μέσα εδώ και να παίρνει και βιβλία μεγάλων, δηλαδή όχι παιδικά με την έννοια του παιδικού. Ναι. Και πολυτονικό να διαβάσει. Λέω, δεν μπερδεύεσαι. Όχι, μ' αρέσει. Μπράβο το κορίτσι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αν καταφέρουμε θα τα πούμε. Πραγματικά. Είναι και ωραίο ζουζούνι η Μαρία. Θα χαρώ ιδιαίτερα να ξέρετε. Την προσκαλούμε επίσημα. Ωραία. Θα τρελαθεί από το βράδυ. Δηλαδή, χθες το βράδυ επιστρέψατε από Αθήνα. Χθες αργά το βράδυ κιόλας. Με τις τελευταίες πτήσεις. Αλλά είναι ωραία. Εγώ και άρχισα τώρα εδώ να περιποιούμε τον κήπο μου. Και να περιμένω τον κόσμο έτσι που μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται εδώ. Έχω αύριο βαφτίσια και γάμους, μεθαύριο το ίδιο. Πάντα κάτι γίνεται, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος και στην αυλή μου. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος και στην καρδιά μου. Νομίζω στην καρδιά μόνο μπαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει κανείς από την καρδιά σας, αυτό είναι. Α, καρδούλα μου, να είστε καλά, να είμαστε καλά όλοι.
Και έρχομαι Κύπρο. Μα αυτό θα ρωτούσα. Αυτό θα ρωτούσα γιατί, ξέρετε, από τη μέρα που το είπατε εδώ τηλεοπτικά στην εκπομπή μας, μας παίρνουν τηλέφωνο, μου στέλνουν εμένα προσωπικά μηνύματα και με ρωτάνε πότε θα έρθει ο Παπαχρήστος στην Κύπρο. Τους λέω, κάντε λίγη υπομονή, κάντε λίγη υπομονή, γιατί θα το ανακοινώσει ο ίδιος. Κάπου προς τα μέσα τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι πάνω. Κοντεύει. Δεν έρχεστε λίγο προς τα τέλη έτσι Σεπτεμβρίου που έχω και τα γενέθλιά μου? Πότε είναι? 25 Σεπτεμβρίου. Για να έρθείτε έτσι. Ναι. Να σβήσουμε την τούρτα μαζί, να μου δώσετε μια αγκαλιά, να μου δώσετε την ευχή σας, τις ευχές σας. Όχι μία μόνο αγκαλιά, εσύ αξίζεις χίλιες αγκαλιές. Όχι μόνο και εγώ, ο κάθε άνθρωπος. Και χίλιες χιλιάδες ευχές. Ο κάθε άνθρωπος τα αξίζει αυτά. Τελειώνει προχτές που έκανα την ομιλία εκεί στο Ζάπιο, είχε πάρα πολύ κόσμο και μένει μετά όλος ο κόσμος και λέω, παιδιά, εσείς τι θέλετε τώρα? Δεν πειράζουμε τίποτα άλλο, λέει, αχ, πάτε την αγκαλιά σου λίγο την αγκαλιά. Και λέει αυτός που έκανε τον ήχο, λέει στο παλικάρι το οποίο με κάλεσε που είναι στο σύνδεσμο των εκδοτών, λέει πρώτη φορά έμεινε κόσμος να χαιρετήσει τον ομιλητή μετά την ομιλία εδώ. Εγώ κάνω, λέει, τόσα χρόνια εδώ τον ήχο, πρώτη φορά έμεινε και περάσαμε καταπληκτικά και μετά είχε κάποιον εκεί σε μια γωνία ο οποίος έψινε καλαμπόκια. Ναι. Και τους πήρα καλαμπόκια για μια μεγάλη παρέα εκεί και είχα μαζί μου και τον ψάλτη μου ο οποίος τραγουδάει και ωραία και πιάσαμε και τα τραγούδια και δεν τελειώναμε. Τι ωραία, στιγμές ζωής. Να χαίρεσαι την κάθε στιγμή, πολύ σημαντικό. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Ό,τι υπέροχη κουβέντα αυτή, βρε Ελπιδάκη, να τη μάθουμε, να την κάνουμε, να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Γεμίζει η καρδιά, γεμίζει η ζωή, γεμίζει η ψυχή. Διότι η κάθε στιγμή, αν τις μετρήσουμε τις κάθε στιγμές, είναι πολλές. Καλή μόνο. Πάρα πολλές. Πολλές ομορφιές. Που φεύγουν και πίσω δεν γυρνάνε. Αυτό είναι. Παπαχρήστο μου αγαπημένε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη Παρασκευή εννοείται θα είμαστε μαζί τηλεοπτικά και περιμένουμε για την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψής σας στην Κύπρο. Την άλλη Παρασκευή θα πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Θα το πω. Πάντως θα μείνω πρώτα ο Θεός μια εβδομάδα ολόκληρη. Μια χαρά. Ναι, σας θέλουμε εδώ να σας χορτάσουμε κιόλας, να σας χορτάσουμε. Και εγώ και όλος ο κόσμος που σας περιμένει με λαχτάρα. Αυτό έχω να πω. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Την αγάπη μας, Παπαχρήστο μου. Σας αγαπάμε. Φιλούθηκα. Γεια σας. Αχ, τι ωραία που κλείνουμε την εβδομάδα. Που αρχίζουμε τη μέρα μας πρωτίστως, με καλημέρα από Παπαχρήστο, την Παρασκευή μας. Κλείνουμε και την εβδομάδα μας με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Yeah.